δεν θα εκδοθεί τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να δικαστεί ο Τζούλιαν Άσανς. Αυτή ήταν η απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Αν και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης χαρακτηρίζεται ως ιστορική απόφαση, αυτή δεν σηματοδοτεί και το τέλος της πολύκροτης υπόθεσης εναντίον του 49χρονου. I have not been charged with any crime in any country. Οι οπαδοί του ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Well, that is incredibly good news that's come out of the court today. Κανείς αγγελείς χαρακτηρίζουν τον Άσανς επικίνδυνο εχθρό, οι ενέργειες του οποίου έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή στρατιωτικών, διπλωματών και πρακτόρων, τα ονόματα των οποίων προεριέχονταν σε έγγραφα που αποκάλυψε ο WikiLeaks.